Ωράρης. Θα πηδήξει τεράστια ευκαιρία εδώ με τον Μουλίδη. Ο Μουλίδης χάνει στο δεύτερο λεπτό μια ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αφού πήρε την κεφαλιά μόνος ανενόχλητος, έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν είναι και πολύ καλός ο φωτισμός στο γήπεδο της Ψυχικλάνου. Τώρα μέσα στην περιοχή ο Καινουριάς, το σουτ. Άω την μπάλα, να που η Μύκονος απαντά στις ευκαιρίες του Άγιαξ. Ραμπαβίλας, το κάνει το φάουλ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μακρύ. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Σύρου. Ωραία εκτελεσμένο το φάουλ από τον Ραμπαβίλα. Το 0-0 παραμένει. Έχει τον Σπαχίγια μπροστά του. Μουλίδης θα βγάλει προς το, στη σέντρα. Να το! Τεράστια ευκαιρία από τον Συριανό, ο οποίος βγήκε ως κρυφό σφορ στην παράλληλη πάσα του Μουλίδη. Τεράστια ευκαιρία με τον Μακρύ να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Κανιούρας κρατά, κάνει το σούτ το μακρινό. Να ο Νικητίδης που χρειάζεται να επέμβει σε αυτό το μακρινό σου του Κανιούρα. Είναι βέβαια. Ρούσος. Να η κεφαλιά από τον Μπαλόπιτα. Άω την μπάλα στο 31ο λεπτό. Προσπαθεί να βρει τον Μουλίδη, ο οποίος είναι γρήγορος ο Μουλίδης. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Ο Μουλίδης θα βγάλει στο Σαγκινέτο. Ο Σαμανίδης εξ επαφής, τεράστια ευκαιρία. Η μπάλα βγήκε έξω από, και ψηλά από το δοκάρι, μέσα στο σούτ από τη μικρή περιοχή. Τεράστια ευκαιρία στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σαμανίδης σαν να μην πίστεψε ότι θα μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Ραμπαβίλας τώρα μέσα στην περιοχή. Ραμπαβίλας περνά, για να δούμε. Ραμπαβίλας ο σούτ. Χωρίς πρόβλημα ο Μακρύς, πάνω την μπάλα. Να το γκολ από τον Ραμπαβίλα, ο οποίος βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής στο 54ο λεπτό. Με αυτό το σουτ νίκησε τον Μακρύ και άνοιξε το σκορ για τον Νέαντα 1-0 στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Παναρόκιο τον Ραμπαβίλα που ήρθε να δώσει λύση πριν από ένα λεπτό περίπου. Είπαμε ότι ο Ραμπαβίλας είναι μακριά από την περιοχή. 1-0. Να μια σέντρα και ο Ραμπαβίλας με ωραία προβολή θα πέσει στην πορεία της μπάλας και θα κάνει το 2-0, να κλειδώνει ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι για την ομάδα της Σύρου, αν και νωρίς. 51ο λεπτό με αυτή την ωραία σέντρα του Σαγκινέτου. Ο Ραμπαβίλας με προβολή θα κάνει το 2-0. Θα την πέραμε στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Ραμπαβίλας. Κόρνερ η μπάλα μετά την κεφαλιά του Ραμπαβίλα. Ποιος θα αποφάσει να την κάνει, ο Ξαγοράρη, ο Ραμπαβίλας. Εντυπωσιακό γκολ ο Παναγιώτης ο Ραμπαβίλας. Θα στείλει την μπάλα στη δεξιά συμβολή των δοκαριών για να γράψει το 3-0 και σημειώσει το hat-trick εδώ στην Ερμούπολη στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Με αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Παναγιώτης Ραμπαβίλας νίκησε τον νέο εισεδόν στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 15 Μπεσίρη. Μπουτσάει, κρατάει το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Νικητίδη, ο οποίος με ωραίο τρόπο θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ, στην μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΜ Εικόνου στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και γενικά στο παιχνίδι.